κοινή στις δράσεις που σχετίζονται με το ψηφιακό μετασχηματισμό του Utilities έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Βέβαια, πηγαίνουμε με συγκεκριμένους ρυθμούς, οι οποίοι δεν είναι πολύ γρήγοροι ούτε πολύ αργοί και λόγω αντικειμενικών περιορισμών, έλλειψη προσωπικού κτλ. Αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι ειδικά με την εποχή του κορονοϊού έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δημοτικά συμβούλια. Τα δημοτικά συμβούλια, ένα παράδειγμα, ήδη αν πάμε σε κεντρικό επίπεδο, ας πούμε, με την πλατφόρμα go.gr, θα δούμε ότι πολλές υπηρεσίες δίνονται πια ηλεκτρονικά στους πολίτες. Και αυτό το πράγμα, το οποίο ξεκινά, ας πούμε, κεντρικά από το κράτος και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατεβαίνει και στους Δήμους. Το άλλο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σχετικά με τεχνολογία. Και ήδη με τον Αντώνη Τρίτσι, εμείς υποβάλαμε προτάσεις, μία εκ των οποίων είχε να κάνει με τεχνολογία. Και το ύψος ήταν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Τεχνολογία στο κομμάτι της υγείας, της πολιτικής προστασίας, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δώσαμε κάποιο βιντεοτύπο, αλλά δεν πήγαμε σε πολλές λεπτομέρειες. Είναι σε αναμονή η ένταξη του προγράμματος. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν και κάποια έργα στο Δήμο, όπως η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, που είναι σημαντικό, ας πούμε, για το Δήμο μας, που ευελπιστούμε ότι μέχρι την επόμενη χρονιά θα είναι σε πορεία υλοποίησης.